Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, θέμα σήμερα. Είναι το ερώτημα από μια κυρία, η οποία μου έχει γράψει λίγο πολύ την ιστορία της ζωής της και που ίδια κατατάσσει τον εαυτό της σε διάφορα στυλ προσωπικότητας ή αντίδρασης σε διάφορες φάσεις της ζωής της. Εγώ επέλεξα να βάλω τον τίτλο «Πώς καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και τι στυλ προσωπικότητας μπορούμε να έχουμε, μια μελέτη περίπτωσης». Η ίδια φίλη είχε γράψει στην επικεφαλίδα του email που έστειλε «Από νάρκισσος συνεξαρτώμενη και στο τέλος γκρίζος βράχος». Δεν έχω τα γυαλιά μου, αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε και χωρίς τα γυαλιά. Καλησπέρα Θέκλα. Είπες να τα γράφουμε για να αποφορτιζόμαστε. Έτσι και εγώ τα γράφω. Παλιότερα σου είχα γράψει ένα mail, στο οποίο είχα επικεντρωθεί στα προβλήματα που έχω με τον τωρινό μου σύζυγο. Αλλά τώρα συνειδητοποιώ ότι το πρόβλημα είναι μόνο ένα και βλέπω πλέον την κατάσταση από διαφορετική οπτική γωνία. Και πάντησα την παύση στο βίντεο και πήγα και έφερα τα γυαλιά μου να θυμηθώ να πάω στον οφθαλμίατρο σύντομα για να δω τι αλλαγές έχω γίνει με την όρασή μου και πρέπει οπωσδήποτε με γυαλιά να διαβάζω. Και επίσης εσείς, εάν το θέλετε, μην ξεχάσετε να βάλετε like στο βίντεο. Λοιπόν, τώρα συνειδητοποιώ ότι το πρόβλημα είναι μόνο ένα και βλέπω πλέον την κατάσταση από διαφορετική οπτική γωνία. Τα βίντεο που ανεβάζεις για τις σχέσεις με νάρκισσο με έκαναν να δω αυτά που δεν έβλεπα τόσα χρόνια. Επειδή δεν γνώριζα ότι υπάρχουν και ζουν ανάμεσά μας, ότι ζούμε ανάμεσά τους, ότι πιθανόν να είμαστε εμείς ήδη και να χρήζουμε ψυχοθεραπείες. Και πόση σύνδεση υπάρχει ανάμεσα στον τρόπο που μεγαλώσαμε και στην ροπή για ναρκισισμό ή συνεξάρτηση. Είναι αλήθεια εντυπωσιακό, όντως είναι. Μεγάλωσα σε μια κλασική ελληνική οικογένεια με υπερπροστατευτικούς γονείς, γεννημένη στη δεκαετία του 60 με έναν πατέρα εργατικό εύστροφο και αυστηρό, μια μάνα ορισμό της αυτοθυσίας που μας το θύμιζε σε κάθε ευκαιρία και αρκετά αφελής η μάνα μου, ώστε να κάνει τον πατέρα μου να νιώθει βασιλιάς. Κλασική περίπτωση νάρκισσου και συνεξαρτώμενης. Αυτό δεν φαινόταν παράξενο σε κανέναν τότε, αφού έτσι ήταν οι πιο πολλές οικογένειες στο χωριό που ζούσαμε. Άλλωστε, δεν έπρεπε να διαφέρουμε. Τι θα έλεγε ο κόσμος? Ήμουν η φωτοτυπία του μπαμπά μου, ενώ του μοιάζες, και η αδυναμία του, το μεγαλύτερο παιδί από τρία, άρα όφυλα να είμαι υπόδειγμα κοριτσιού. Οι γονείς μου εκθίαζαν το δυνατό μου μυαλό και όταν κάποιος θαύμαζε την εμφάνισή μου, αντιδρούσαν λέγοντας ότι η ομορφιά δεν είχε καμία σημασία. Ήταν παράξενοι οι γονείς σου για την εποχή σας, ε? Εγώ έπρεπε να ενδιαφέρομαι μόνο για το σχολείο. Τα ρούχα, τα παπούτσια και τα μαλλιά δεν πρέπει να με αφορούν. Ήταν και λίγο θρησκόληπτη. Η σχέση μου λοιπόν με τον καθρέφτη αναπτυσσόταν στα κρυφά και αυτό που αντίκριζα με ικανοποιούσε. Καταλάβαινα ότι ήμουν πολύ όμορφο κορίτσι. Όπως ήμουν και αντιδραστικό. Λάτρευα το διάβασμα, ρουφούσα σαν σφουγγάρι ό,τι βιβλίο μπορούσα να προμηθευτώ, αλλά όχι τα μαθήματα του σχολείου. Λάτρευα και τη ζωγραφική. Όταν η βαθμή μου ήταν χαμηλότερη από το αναμενόμενο, η μητέρα μου έκαιγε τα βιβλία που αγόραζα και τις ζωγραφιές μου, αν είναι ποτέ δυνατό. Ακολουθούσε ξύλο από τον μπαμπά. Αντιδρούσα ζωγραφίζοντας με περισσότερη μανία και αγοράζοντας βιβλία κρυφά με το χαρτζιλίκι μου. Και σταματούσα να τους μιλάω για μέρες. Μπράβο, αντιδρούσες. Αντιδρούσες ως έφηβη. Πολύ καλά έκανες. Πολύ φυσιολογικό στην ηλικία της εφηβείας να αντιδράσεις. Για εξόδους και αγόρια ούτε λόγους. Η εντολή ήταν μακριά από αυτά. Έτσι ανέπτυξα πολλά από τα χαρακτηριστικά του νάρκισσου που τα αναγνωρίζω τώρα. Εσωστρεφής, δεν μπορούσα να δεχτώ ότι έκανα λάθη. Είχα ελάχιστες φίλες, δύο, που με εκθίαζαν συνεχώς για το πόσο ωραία είμαι και επειδή τα αγόρια δεν μπορούσαν να μπουν στη ζωή μου, ο έλεγχος από τους γονείς μου ήταν συνεχής και εξονυχιστικός, τουλάχιστον απολάμβανα το θαυμασμό τους, χωρίς να ανταποκρίνομαι. 17 χρόνων ερωτεύτηκα και οι γονείς μου πανικόβλητοι το έμαθαν, μην μπορώντας να ανεχθούν τον εξευτελισμό, με το αγόρι δεν είχαμε ανταλλάξει ούτε φιλί, μου έβαλαν όρους. Έπρεπε να διαλέξω. Σπουδές ή έρωτες.
Βρέθηκα αραβωνιασμένη, δέχτηκαν να με αφήσουν να τελειώσω το λύκειο και μόλις αποφύτησα παντρεύτηκα και ήμουν ήδη έγκυος. Στην ηλικία των 18 ετών παντρεύτηκες ήδη έγκυος. Εδώ θα σε προλάβω και θα σου πω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση ότι κάποιος είναι ενάρκησος όταν βρίσκεται στην ηλικία της εφηβείας. Γιατί κάποιες φορές από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εφηβείας είναι και η αντιδραστικότητα και όλα αυτά που εσύ ονομάζεις ναρκισισμό. Για να μπορέσει να βγει σωστά ένα τεστ προσωπικότητας και να δείξει καθαρά αν ένα πρόσωπο έχει στοιχεία ναρκισιστικά ή όχι, πρέπει να έχει τελειώσει η εγκεφαλική του ανάπτυξη. Και όπως έχουμε πολλές φορές, οι πρόσθετοι με το πύλο V αναπτύσσονται στα αγόρια περίπου μέχρι την ηλικία των 26 ετών, 28 ετών στα αγόρια, και στα κορίτσια περίπου μέχρι την ηλικία των 26 ετών. Άρα στα 17 σου που γνώρισες τον άντρα σου και στα 18 σου παντρεύτηκες ήδη έγκυος, ήσουν ένα παιδί, ήσουν ένα έφηβος. Άρα η όποια συμπεριφορά σου τότε δεν μπορούσε να ερμηνευτεί ως διαταραχή προσωπικότητας ή στυλ προσωπικότητας ακόμη, θα μπορούσαμε να το δούμε μέσα από τη σκοπιά της εφηβείας. Ο σύζυγός μου, 5 χρόνια μεγαλύτερος, ήταν από ευκατάστατη οικογένεια, με κερδοφόρα επιχείρηση, οπότε τα πράγματα ήρθαν εύκολα για μένα. Νόμιζα. Είχα ό,τι ήθελα. Εμφάνιση, λεφτά, δύο παιδιά ως τα 22 μου χρόνια και έναν άνδρα που με επιβεβαίωνε και δεν μου χαλούσε χατί. Νόμιζα. Νάρκισος όσο ποτέ, πέρασα την πρώτη μου νεότητα πιστεύοντας ότι όλος ο κόσμος ήταν στα πόδια μου. Στην άκρη του μυαλού μου όμως υπήρχε το ερώτημα. Αυτό δηλαδή είναι η ζωή? Και μου φαινόταν τραγικά λιγοστό. Όταν έγινα 28, ήδη 10 χρόνια παντρεμένη, ξύπνησα από ένα ύπνο βαθύ, έτσι ένιωσα. Είδες που στα 28 σου ξύπνησες? Είπαμε, γύρω στα 26 για τα κορίτσια ολοκληρώνουν την κεφαλική ανάπτυξη, γύρω στα 28 τα αγόρια, αλλά μπορεί και ένα κορίτσι να πάει μέχρι τα 28. Άρα δεν μπορείς να θεωρήσεις τον εαυτό σου ναρκισσό για τότε. Ότι λειτουργούσες με κάποιους ναρκισσιστικούς τρόπους, ναι, αλλά ήσουν ακόμη έφηβος. Όταν έγινα 28, ήδη 10 χρόνια παντρεμένη, ξύπνησα από έναν ύπνο βαθύ. Έτσι ένιωσα. Ο άνδρας μου με απατούσε χρόνια από πάντα. Έχασα την γη κάτω από τα πόδια μου. Έφτασε μια πληροφορία από φίλη εντός αγωγικών για να κατέβω από το ρόσι νεφάκι και να αρχίσω να αναρωτιέμαι και να ψάχνω. Και βρήκα εύκολα. Αρπαχτές, πληρωμένες γυναίκες, σχέση μόνιμη με άτομο του φιλικού κύκλου, στα 31. Και μετά από μεγάλη πίεση των οικογενειών να μείνω μαζί του, χωρίσαμε και ο καθένας πήρε το δρόμο του. Έμεινα για πρώτη φορά στη ζωή μου μόνη, χωρίς σπίτι δικό μου, χωρίς να έχω εργαστεί ποτέ, χωρίς να ξέρω πού πληρώνει ο κόσμος το ρεύμα και το τηλέφωνο. Και δύο παιδιά. Και έπρεπε να τα μάθω όλα από την αρχή. Ο ναρκισισμός δεν χωρούσε τότε σε αυτή τη νέα υπόσταση. Εγώ επιμένω ότι δεν είχες ναρκισισμό. Ήσουν αδαής, ήσουν έφηβη και καθυστέρησες να αναπτυχθείς λόγω του ότι ενώ ήσουν σε μια ηλικία που πρέπει να διαβάζεις, να παίζεις και να μαθαίνεις και να εξελίσσεσαι, εσύ έκανες γάμους και παιδιά. Άρχισε το ταξίδι συνεξαρτώμενης και μάλιστα με ραγδαίο και σκληρό τρόπο, αφού ο σύζυγος είχε ήδη σχέση καινούρια και μετά λίγους μήνες ένα ακόμη παιδί. Ήταν όμως συνεπής με τη διατροφή. Άρχισα σπουδές, οι γονείς μετά το πρώτο σοκ βοηθούσαν με τα παιδιά. Βγήκα στην αγορά εργασίας στα 36 μου χρόνια για πρώτη φορά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ο νέος συνεξαρτώμενος εαυτός μου δεν άργησε να βρει τον ναρκισσό που του αναλογούσε. Και μετά από ταλαιπωρία 7 χρόνων, που κάποια στιγμή μου άνοιξε τα μάτια και είδα καθαρά, ένας ναρκισσός ακόμα ήρθε να τσαλακώσει ότι άφησε ο προηγούμενος. Επιμένω ότι δεν ήσουν ναρκισσός. Επιμένω ότι ήσουν μία έφηβος, η οποία δεχόσουν ένα τρομερή καταπίεση από τους γονείς σου, έτσι όπως την έχεις περιγράψει, η οποία παντρεύτηκε σε έναν άντρα που λειτουργούσε ναρκισιστικά. Γιατί μόνο ναρκισιστικά μπορεί να λειτουργήσει ένας άνθρωπος ο οποίος απατάει συστηματικά το τέρι του, τι άνδρας είναι ή τι γυναίκα. Όταν ξύπνησες, όταν μεγάλωσες, όταν βρήκες τον εαυτό σου και συνειδητοποίησες ποια είσαι, κατάλαβες τι γινόταν, έβαλες τις δυνάμεις σου για να χωρίσεις και μετά που χώρισες, βγήκες στην επιφάνεια ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί αυτό που ήσουν τότε με τον πρώτο σου τον άντρα, δεν ήταν ο πραγματικός σου εαυτός. Ήσουν ένας ρόλος, ήσουν μέσα σε ένα ρόλο στον οποίο σε είχαν βάλει να παίξεις μαριονέτες, να παίξεις κουκλοθέατρο.
Έπαιζες ρόλο. Για την άρχηση δεν έρχονται όλοι με τέτοια χαρακτηριστικά. Υπάρχει μεγάλη γκάμα, βέβαια, υπάρχουν πολλά οι δυνάρχες. Υπάρχουν αυτοί που στο όνομα της φροντίδας που προσφέρουν, ζητούν για αντάλλαγμα κάθε σπιθαμή του μυαλού σου να το ελέγξουν, για να σκέφτεσαι τα ίδια με αυτούς, για αυτούς. Υπάρχουν και αυτοί που σου προσφέρουν εντός αγωγικών απόλυτη ελευθερία, γι' αυτό και είναι ανακουφιστικό στην αρχή μετά την απόλυτη καταπίεση του προηγούμενου, που όμως αν τη χρησιμοποιήσεις εκδικούνται ύπουλα αντί να δεχθούν ότι σε έχουν ανάγκη. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει ο τωρινός μου σύζυγος που διάλεξα πολύ προσεκτικά εντός αγωγικών στα 55 μου χρόνια, έτσι ώστε να μην μου θυμίζει τίποτα από τις προηγούμενες τραυματικές σχέσεις. Και δεν θυμίζει. Υπάρχουν πολλοί φάνταστοι τρόποι για να κακοποιηθεί κάποιος μέσα σε μια σχέση. Τόση απάθεια σε άνθρωπο και τόση έλλειψη συμπόνιας και φροντίδας δεν έχω ξαναβιώσει. Παραμελητικός ακούγεται. Τα περιστατικά πολλά, η αγάπη για το αλκοόλ μεγάλη, οι συζητήσεις που κάνει αφορούν μόνο τους άλλους, ποτέ εμάς. Κάθε προσπάθεια για έκφραση συναισθημάτων και παραπώνων από την πλευρά μου βρίσκει τείχο. Στην καλύτερη περίπτωση θα με αποκαλέσει υπερβολική και γκρινιάρα και θα εφοσιωθεί στην τηλεόραση. Και αν απομακρυνθώ ή αδιαφορήσω, βρίσκει άλλη. Όταν το αντιληφθώ, με αποκαλεί φαντασιόπληκτη. Σε τιμωρεί με διάφορους τρόπους. Και σου κάνει και γκασλάιτινγκ από πάνω, σε βγάζει τρελή δίλα. Μπροστά σε συγγενείς και γνωστούς είναι υπόδειγμα συζύου. 7 χρόνια είμαστε μαζί, τα 4 τελευταία παντρεμένοι. Μόλις τα 2 τελευταία χρόνια είδα το πραγματικό του πρόσωπο. Και είπα τέλος στα δάκρυα και στενοχώρια, έμαθα να δίνω προτεραιότητα σε μένα. Χωρίς να ξέρω κάτι για τον ναρκισισμό, μέχρι πρόσφατα που είδα τα σχετικά βίντεο, είχα ήδη μπει σε mood grey rock, δηλαδή σε διάθεση γκρίζου βράχου. Έχουμε κάνει ένα βίντεο για τον γκρίζο βράχο. Αγράψετε στο search του YouTube grey rock ή γκρίζος βράχος και Θέκλα το όνομά μου, θα σας το βγάλει. Δηλαδή σιωπηλή αντίδραση επειδή δεν με νοιάζει, επειδή θέλω να μην με ενοχλεί. Όχι επειδή θέλω να τρέξει πίσω μου. Γιατί δεν το χωρίζω. Προτού προχωρήσω στο να μας διαβάσεις μου αυτό που θες να μας πεις για το γιατί δεν το χωρίζω, δεν το χωρίζεις. Grey rock, τεχνική γκρίζος βράχος, χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που αναγκαστικά έρχομαστε σε επαφή με έναν ναρκισσό. Είτε γιατί πρόκειται για το γονιό μας και είμαστε ανήλικοι και είμαστε αναγκασμένοι να συμβιώνουμε μαζί του, είτε γιατί πρόκειται για κάποιο συμμαθητή μας ή συμφοιτητή μας ή συμμαθήτρια μας ή συμφοιτητρία μας που είμαστε αναγκασμένοι να έρχομαστε σε επαφή, είτε για κάποιο δάσκαλο, κάποιο καθηγητή, είτε για κάποιο εργοδότη, είτε για κάποιο συνάδελφο στη δουλειά, για περιπτώσεις τις οποίες καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πρόσωπο είναι ναρκισσός, αλλά στην παρούσα φάση τουλάχιστον δεν μπορούμε να κόψουμε κάθε σχέση μαζί του, οπότε πρέπει να βρούμε μία διέξοδο, πρέπει να βρούμε ένα τρόπο, ούτως ώστε να μην μας επηρεάζει η τοξικότητα του ναρκισσού και να μην την απορροφούμε. Και όταν γινόμαστε γκρίζος βράχος, σημαίνει γινόμαστε αδιάφοροι. Δεν δίνουμε στον ναρκισσό την ευχαρίστηση, ότι θυμώσαμε με τις κακίες που μας έχει πει, ότι στενοχωρηθήκαμε με τα πράγματα που έκανε για να μας στενοχωρήσει, ότι ζηλέψαμε με τις αρλούμπες που είπε ή έκανε για να ζηλέψουμε και γενικότερα δεν του δίνουμε την ευχαρίστηση να πάρει οποιαδήποτε συναισθηματική αντίδραση στα πράγματα που κάνει επίτηδες για να μας προκαλέσει. Δηλαδή, grey rock, γκρίζος βράχος, είναι η μέθοδος στην οποία αντιστέκεσαι στις προκλήσεις του ναρκισσού και δεν μπαίνεις σε διαδικασία αντιπαράθεσης μαζί του, σε διαδικασία καυγά, σε διαδικασία έκφρασης συναισθημάτων που θα τον ικανοποιήσουν, γιατί πρέπει να το τονίσουμε ότι οι ναρκισσοί χαρακτηρίζονται από αυτό που θα λέγαμε παλιότερα σαδισμό, δηλαδή ευχαριστούνται να προκαλούν πόνο και στενοχώρια στους άλλους, το χαίρονται, και οι συνεξαρτώμενοι από αυτό που θα λέγαμε παλιότερα μαζοχισμό, δηλαδή γουστάρουν να ταλαιπωρούν. Όσοι είμαστε συνεξαρτώμενοι γουστάρουμε να ταλαιπωρούμαστε και όσοι είναι ενάρκησοι γουστάρουν να ταλαιπωρούν. Οπότε γι' αυτό ταιριάζουν αυτά τα δύο στυλ προσωπικότητας μαζί. Γιατί ο ενάρκησος θα ταλαιπωρήσει το συνεξαρτώμενο και θα το ευχαριστηθεί και ο συνεξαρτώμενος θα φάει ταλαιπώρια από τον ναρκισσό και θα το ευχαριστηθεί, επειδή δεν αγαπά ο συνεξαρτώμενος τον εαυτό του και δεν προστατεύει τον εαυτό του και ετεροπροσδιορίζεται.
Και ο συνεξαρτώμενος δεν αντέχει τη μοναξιά. Είναι ό,τι χειρότερο για έναν άνθρωπο που έχει ένα συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας να μείνει μόνος ή μόνη. Οπότε προτιμά μια κακή σχέση, μια κακοποιητική σχέση, μια ναρκισσιστική σχέση από τη μη σχέση. Σας πω μια συνομιλία που είχα με ένα φίλο μου μέσω μηνυμάτων το απόγευμα. Μου λέει, σε είδα χθες το βράδυ στο live. Είναι Κυριακή που γυρίζω αυτό το βίντεο, δεν ξέρω πότε θα ανέβει. Μπορεί να ανέβει και σήμερα, μπορεί να ανέβει και άλλες μέρες. Και μου λέει, πώς είσαι, του λέω, πώς με είδες. Του λέω, είμαι καλά. Μα με βλέπεις να παχαίνω, σημαίνει ότι είμαι καλά. Μου λέει, και εγώ παχαίνω, και εγώ με σε βάση παχαίνω. Το ρώτησα, τι κάνεις με τη ζωή σου, πώς είσαι, σε σχέση, μου λέει, δυστυχώς όχι. Εσύ? Και του λέω, ευτυχώς όχι. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι γνωρίζοντας ότι πάσχω από συνεξάρτηση, το να μην είμαι σε σχέση είναι ένα καλό σημάδι ότι δεν θα κακοποιηθώ. Φυσικά, το άριστο, το τέλειο, το φτάσιμο θα είναι να μπορώ να είμαι σε σχέση και να μην συνεξαρτώμαι. Όταν συμβεί αυτό, θα το καταλάβουμε. Όλοι μας. Όχι μόνο εγώ, όλοι μας. Αλλά για μένα, ακόμη και αυτό που έγραψα, ευτυχώς δεν είμαι σε σχέση, ενώ άλλος έγραψε για τον εαυτό του, δυστυχώς δεν είμαι σε σχέση, ήταν ένα σημάδι προύδου. Το γεγονός ότι μπορώ να μείνω μόνη μου, μεγάλη υπόθεση. Να μπορείς επιτέλους να μείνεις μόνος σου και να μην τριβιτζάζεσαι που λέμε στην Κυπριακή διαλάκτο. Τριβιτζάζομαι σημαίνει να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Να μην το θεωρείς δυστυχία το να είσαι μόνος. Ναι, σε καμία περίπτωση δεν υποτιμούμε την αξία της συνδεσιμότητας και της συντροφικότητας, είναι πολύ σπουδαία. Όμως, ξαναλέω, αν κάποιος μπορεί να μείνει μόνος του και αντέχει τον εαυτό του, μπορεί να κρατήσει και τον εαυτό του καλά μέσα σε μια σχέση και να προστατεύσει και τον εαυτό του μέσα σε μια σχέση. Αν όμως δεν μπορεί να μείνει μόνος του, τι παθαίνει? Γιατί δεν το χωρίζω, λέει φίλη. Επειδή είμαι ήδη 59, δεν λέω ότι η ζωή μου έχει τελειώσει, αλλά πλέον η δουλειά μου είναι στο δικό του μέρος κατά το ίμιση. Επειδή έχω διατηρήσει ευτυχώς και το δικό μου σπίτι σε διπλανό νομό και περνάω πολύ χρόνο μόνη λόγω δουλειάς και όταν επιδιώκω να μείνω μακριά του. Επειδή τα παιδιά μου έχουν αυτονομηθεί και δεν ζουν μαζί μου για να επηρεάζονται αρνητικά. Και τέλος, επειδή κατάφερα να μην με νοιάζει. Είμαι γκρέι ροκ, είμαι γκρίζος βράχος. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, ποιος ξέρει την αγάπη μου. Και έχουμε και update. Τα νέα μου είναι ότι εξακολουθώ να μην με νοιάζει που πάει, τι λέει και τι σκέπτεται. Άρχισα πάλι να κοιμάμαι τα βράδια χωρίς ηρεμιστικά, να απολαμβάνω τις στιγμές που φεύγει και να τις αποζητώ. Μα γιατί να μην τις απολαμβάνεις φουλ, να το χωρίσεις και να είσαι συνέχεια μόνη σου και να απολαμβάνεις συνέχεια? Έχω ενημερώσει τους δικούς μου πλέον, για πρώτη φορά μίλησα για την κατάσταση αυτή πριν ντρεπόμουν. Κάνω σχέδια για μικρές εξορμήσεις στο παιδί μου που μένει μακριά, εκδρομές με φίλες, τον αδερφό μου που μένει στο εξωτερικό και χαίρομαι πολύ. Στο τελευταίο ταξίδι που έκανα με τον σύζυγό μου στο εξωτερικό για 4 μέρες, φλέρταρε με άλλες και ντράπηκα. Μου είπε ότι κάνει σενάρια το μυαλό μου όταν του ζήτησα τον λόγο. Gaslight. Προσπαθεί να σε βγάλει τρελή. Δεν τον παίρνω ξανά μαζί μου. Φλερτάρω σιγά σιγά με την ιδέα να αλλάξω τόπο διαμονής, αν καταφέρω να εργάζομαι μόνο διαδικτυακά. Η απεξάρτηση είναι σε καλό δρόμο. Δεν έχεις απεξαρτηθεί πλήρως όμως, γιατί αν έχεις απεξαρτηθεί πλήρως, θα έφευγες από αυτόν τον άθλιο τύπο που κάνει αυτά τα άθλια πράγματα. Ιστερόγραφο. Μερικές φορές τον λυπάμαι. Ναι, αυτός είναι για να λυπάσαι, όχι εσύ, αυτός. Αναρωτιέμαι αν νιώθει μοναξιά. Κάποιες στιγμές σπάνια δείχνει ότι με θυμάται. Π.χ. στην επέτειο μου έφερε ένα δαχτυλίδι που μου ήταν μικρό, όπως και το δαχτυλίδι που μου πρόσφερε για την πρόταση γάμου. Άιστα. Άιστα. Σας φέρνουν δαχτυλίδι μικρό για την πρόταση γάμου και πάει και τους παντρεύεστε. Έχει κάτι άλλες ονόματα, δεν λέμε πολύ ψεθύγουμε, που αγόραζαν αυτές τα δαχτυλίδια. Δεν λέμε. Είναι για μας, για το δώρο που μου φέρνει το αφήνει πάντα στο τραπέζι για να μαντέψω ότι είναι για μένα και να πάω να το πάρω. Δεν το προσφέρει ποτέ. Μια μέρα με ρώτησε ως πότε θα κοιμάμαι στον καναπέ, χαχά. Ιστερόγραφο 2. Θέλω να πω κάτι για το ερωτικό κομμάτι. Η επιθυμία από την πλευρά του κράτησε περίπου ένα χρόνο. Μετά φαντάστηκε ότι απλά είχε χαμηλή λίμπιτο. Τώρα ξέρω πια ότι ο νάρκισσος θέλει να σου στερεί ό,τι αντιλαμβάνεται ότι σου αρέσει. Τώρα έχει 2 χρόνια να με ακουμπήσει, αλλά πλέον δεν έχω κι εγώ καμία επιθυμία. Γι' αυτό εννοείς. Γενικά δεν έχεις. Θα καταδικάσεις τον εαυτό σου να ζεις μια ζωή ανέραστη επειδή είσαι με τον άρχη σου, ο οποίος για να σε τιμωρήσει δεν σε... Και τελικά είναι το μόνο που με προβληματίζει.
ενώ την παντελή έλλειψη σεξουαλικής επιθυμίας και ευπαθής γενικά. Η παντελής έλλειψη σεξουαλικής επιθυμίας μπορεί να σημαίνει και κατάθλιψη, έτσι λέμε τώρα. Πάμε στο δεύτερο update τώρα. Καλημέρα, αγαπημένη Θέκλα. Με αφορμή το βίντεο λογαριάζοντας χωρίς το ξενοδόχο η άποψη ενός άνδρα για τις σχέσεις και το γάμο, σκέφτηκα γιατί όχι να παραθέσω την οπτική γωνία της άλλης πλευράς. Όχι ότι ο άντρας μου θα έμπαινε ποτέ στη διαδικασία της εξομολόγησης και της ανάλυσης των σκέψεων και πραξιών του. Πάντα η απάντησή του ήταν «Δεν ξέρω γιατί το έκανα, δεν υπήρχε κάποιος λόγος, σιγά το έγκλημα μωρέ». Αλλά από τα λίγα που μπορώ να υποθέσω και από τα λεγόμενα του, η περιγραφή της σχέσης μας από τον άντρα μου θα έχει κάπως έτσι. Προτού συνεχίσω να διαβάσω το χιουμοριστικό άτομο που έγραψες για την περιγραφή, το χιουμοριστικό κείμενο που έγραψες για την υποθετική περιγραφή του άντρα σου για τη σχέση σας, θέλω να σου πω ότι στα 59 είσαι πάρα πολύ νέα και 89 να ήσουνα, δηλαδή 40 χρόνια πιο μεγάλη από ό,τι είσαι τώρα, πρέπει να σηκωθείς και να φύγεις. Ούτε ένα λεπτό δεν αξίζει να ταλαιπωρούμαστε σε άξενο, αφιλόξενο, τραυματικό, παραμελητικό περιβάλλον. Είναι σαν να είμαστε ένα λουλούδι που επίτηδες δεν μας ποτίζει αυτός που μας έχει βάλει στην κλάστρα για να ξεράνουμε. Μην αφήνεις τον εαυτό σου να ξεράνεις. Σήκου, φύγε, πήγαινε σε ένα ψυχολόγο οπωσδήποτε για ψυχοθεραπεία. Πήγαινε να δεις και ένα ψυχίατρο να σε διαγνώσει αν έχεις θέματα κατάθλιψης, να πάρεις και αντικαταθλιπτική θεραπεία και φύγε μακριά από εκεί που δεν σε αγαπάνε. Να σηκωνόμαστε να φεύγουμε από εκεί που δεν μας αγαπάνε και από εκεί που δεν αγαπάμε. Να μην αφήνουμε να μας εκμεταλλεύονται και να μην εκμεταλλευόμαστε εμείς κανέναν άνθρωπο. Δεν υπάρχει κανένας άλλος ουσιαστικός λόγος για να είναι δύο άνθρωποι ζευγάρι από την αγάπη και τη συνδεσιμότητα. Ούτε το τι θα πει ο κόσμος μας ταΐζει την καρδιά και μας κοιμίζει το βράδυ, ούτε το η ζήλια των άλλων μας κάνει να νιώθουμε καλά, ούτε ο γεμάτος λογαριασμός στην τράπεζα, ούτε οι πληρωμένοι λογαριασμοί της ΔΕΗ. Και ξέρω πολύ καλά ότι διάγουμε περίοδο οικονομικής κρίσης. Το γνωρίζω. Δεν το απορρίπτω. Αλλά για όνομα, πώς ζούμε έτσι τις ζωές μας. Ξέρω τι σημαίνει να νιώθεις παγιδευμένη. Να νιώθεις ότι δεν έχεις άλλη διέξοδο. Και εντάξει μωρέ, βρήκα λύση, θα γίνω κρίζος βράχος και ας ζω με το δημιό μου. Λοιπόν, ας διαβάσουμε τώρα το χιουμοριστικό κείμενο που έγραψες για την περίπτωση που ο άνδρας σου θα έγραφε σε μένα, όπως έχει γράψει ο τύπος που έχει στείλει την επιστολή λογαριάζοντας χωρίς το ξενοδόχο. Τη γνώρισα σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Μου έκανε καλή εντύπωση, σοβαρό άτομο, Ελληνίδα, να μην έχω και την κρίνια των γονιών σε περίπτωση που τους έφερνα καμιά ρωσίδα. Τη ρώτησα αν είναι ελεύθερη. Την πολιόρκησα κανένα δίμηνο, όχι επίμηνα, για να μην το πάρει επάνω της, αλλά και επειδή δεν είχα ξεμπερδέψει εντελώς από την προηγούμενη. Ήθελα να τη χωρίσω. Δεν ήταν μόνιμη σχέση. Έτσι κι αλλιώς με το διαζύγιο πριν 7 χρόνια οι σχέσεις δεν κρατούσαν. Αλλά αυτή επέμενε και εγώ δεν ήθελα να ξεκόψω εντελώς μέχρι να σιγουρέψω την επόμενη. Μετά πολλά ή, δεν το όνομά της, συμφώνησε να βγούμε για καφέ. Μου άρεσε πολύ και της το είπα. Ήταν και διαζευγμένη όπως εγώ, τα παιδιά της ήταν μεγάλα πια, οικονομικά ανεξάρτητη, όλα καλά. Συναντηθήκαμε 2-3 φορές ακόμα για καφέ και επειδή ήταν παραμονές Χριστουγέννων, την κάλεσα σε μια βραδινή εκδήλωση, όπου τη γνώρισα σε φίλους και γνωστούς, όπου έκανε μεγάλη εντύπωση. Όλα καλά. Μετά από λίγες μέρες κάναμε σεξ και φάνηκε ότι της αρέσω πολύ. Η πρώτη αλλαγή χρόνου ήταν κάπως άσχημη. Την είχα καλέσει στο σπίτι να την περάσουμε μαζί, αλλά από νωρίς τα είχα πει με φίλους και μετά πήγα σπίτι και κοιμήθηκα. Δεν την άκουσα όταν ήρθε και χτυπούσε το κουδούνι. Με έψαχνε όλο το βράδυ της πρωτοχρονιάς, νόμισε ότι έπαθε κάτι. Εγώ ξύπνησα χαράματα, είδα τις κλήσεις και την πήρα μέσω τηλέφωνο. Με το ζόρι δέχτηκε να με ξαναδεί, τη ζήτησε 100 συγγνώμη, τι άλλο να έκανα. Α, φιλενάδα, τα τελευταία 2 χρόνια σου έχει δείξει τον πραγματικό του αυτό, από τις πρώτες μέρες. Τάπηκε με φίλους του και κοιμήθηκε σαν το ζώο την παραμονή της πρωτοχρονιάς και εσύ ενώ είχε κανονίσει να την περάσετε μαζί. Και το συγχώρεσες. Φάτα τώρα. Μάλλον τα τρως τώρα, πρέπει να σταματήσεις να τα τρως. Τον Φώτον την κάλεσα να κοιμηθεί μαζί μου πρώτη φορά. Ήρθε, αλλά είχα πει λίγο, της άνοιξε αυτή τη φορά, αλλά όταν το κατάλαβε έφυγε. Δεύτερη φορά.
Δεν κατάλαβα τον λόγο, είναι μάλλον υπερβολική. Άντε πάλι, παρακάλια και συγγνώμη. Τι άλλο να έκανα, της είπα ότι έκανα βλακεία και την κατάφερα. Είδες ότι από την αρχή σου έδειξε τα σημάδια. Η κολοσυρματιά του κούφου. Το αποτύπωμα που αφήνει το φίδι στην άμμο, στο χώμα, είναι αρκετό. Δεν είναι και μας δαγκώσει το φίδι για να καταλάβουμε. Γι' αυτό φωνάζω για την πρόληψη. Τι αρλούμπες μας έγραφες παραπάνω ότι ήταν τέλειος μέχρι τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν ήταν τέλειος. Από την αρχή σου δείξε τις σοβαρότατες ατελείες του. Άντε πάλι παρακάλια και συγγνώμες. Τι άλλο να έκανα, της είπα ότι έκανα βλακεία και την κατάφερα πάλι. Δηλαδή και αυτό, την άρκηση, ζητάνε συγγνώμη χωρίς ουσιαστικά να μετανιώνουν, απλώς για να περάσει το κακό. Έδειξα και μια φωτογραφία της στην αδερφή μου και είπε τι όμορφη κοπέλα και το είπε στους γονείς μου. Με έφαγαν να τη γνωρίσουν, αλλά και εγώ γιατί να την κρύβω. Άρεσε σε όλους και τη ζήτησα να μένουμε μαζί. Τη άρεσε η ιδέα, αν και έκανε κάθε μέρα αρκετά χιλιόμετρα για να έρχεται. Το σπίτι και η δουλειά της ήταν σε άλλη πόλη. Ήταν πολύ καλά όλα. Το πρωί μαγείρευε και έφευγε στη δουλειά της. Το βράδυ ερχόταν και τακτοποιούσε το σπίτι, έβαζε πλυντήριο σιδέρων, έφτιαχνε γλυκά. Όλα όσα κάνει μια γυναίκα, βέβαια. Τίποτα τραγικό. Μα είσαι σοβαρή. Ξεκινούσες από άλλη πόλη. Μετά που σχόλανες να πας στο σπίτι αυτού, ο οποίος την πρωτοχρονιά μέθησε και δεν σου απαντούσε τα τηλέφωνα και χάθηκε στο πρωί. Το φώτον μετά που μόλις τον είχε συγχωρέσει. Δηλαδή 6 μέρες μετά σε υποδέχτηκε μεθυσμένος. Και μετά σε σηκωνώσουν από την πόλη σου εκεί που δούλευες κουρασμένη να πας σπίτι του το βράδυ. Να τακτοποιήσεις το σπίτι, να βάλεις πλυντήριο, να σιδερώνεις, να φτιάχνεις γλυκά. Να του κάτσεις του μαλάκα μετά. Και το πρωί να σηκωθείς, να του μαγειρέψεις πριν και να φύγεις. Έλεος. 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 Τα πήγαιναν καλά και με το παιδί μου. Σίγουρα άλλη περιποίηση είχε τώρα το παιδί μου όταν ερχόταν στο σπίτι μου. Ξεκουράστηκε και η μάνα μου από τις δουλειές, γιατί πιο πριν αυτή τα έκανε όλα στο σπίτι μου. Φυσικά το ρεύμα και το νερό ερχόταν πιο ανεβασμένα τώρα, αλλά το σπίτι είχε ποιότητα και δεν έτρωγα τα έτοιμα που αγόραζα παλιά. Άρα οικονομικά ερχόταν το ίδιο. Το σεξ καλό ήταν για κανένα χρόνο, αλλά μετά δεν ήθελα τόσο συχνά όσο αυτή. Δεν έκανε και τίποτα για να με ρεθίζει και της το είπα. Επίσης μου την είπε κάποιες φορές όταν κατάλαβε ότι βλέπω τσόντες όταν λείπει. Δεν κατάλαβα, θα τη ρωτήσω κιόλας. Ναι, έτσι εκεί πέρα, να τους ανέχεστε. Να τους έχετε, να βλέπουν τσόντες, να σας λένε ότι εσύ φταίς. Ναι, το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό. Ο Νάρκισσος δεν θέλει να κάνει σεξ με τη σύντροφό του, γιατί καταλαβαίνει ότι της αρέσει το σεξ και θέλει να την τιμωρήσει με την απουσία σεξ. Ή ο Νάρκισσος δεν θέλει να κάνει σεξ με τη σύντροφό του, γιατί πιθανόν να είναι γκέι. Και να μην το παραδέχεται ότι και ο ίδιος ότι είναι γκέι. Και να θέλει να έχει μία σχέση για να δείχνει πρόσωπο στην κοινωνία. Γι' αυτό δεν θέλει να κάνει σεξ με τη σύντροφό του. Ο Κανάρκισσος μπορεί να μην θέλει να κάνει σεξ με τη σύντροφό του, επειδή πηδάει άλλες. Αυτό φυσικά ισχύει και για γυναίκες Νάρκισσους. Το ότι μπορεί να μην θέλουν να κάνουν σεξ με τον σύντροφό τους, επειδή είναι ομοφιλόφιλες, ή επειδή έχουν φίλο, ή επειδή είναι κακοποιητικές και θέλουν να τον τιμωρήσουν με την απουσία και την έλλειψη σεξ. Και όσοι είναι εξαρτώμενοι, όσοι είναι εξαρτώμενοι, τι κάνουν. Κάθονται εκεί και τα τρώνε. Τα ακούνε αυτές τις βλακίες. Και έρχονται και από πάνω οι κακοποιητές και λένε: εσύ φταίς που δεν σου κάνω συχνά σεξ, γιατί δεν με ρεθίζεις. Δεν φοράς τα κατάλληλα ισόρουχα. Δεν είσαι αρκετά παχιά. Δεν είσαι αρκετά δύνατη. Άτερε. Άτερε. Να ξυπνήσουμε. Είσαι εξαρτώμενη επανταχουγής. Επανταχουγής είναι εξαρτώμενη. Και αυτή η ενόχληση με το ποτό πια τη είπα: δεν είμαι αλκοολικός. Τέλος. Είναι, πώς το λένε, είναι case study, ξεκάθαρα. Ο αλκοολικός και η συνεξαρτώμενη. Πέρασαν περίπου 2 χρόνια έτσι. Σε γενικές στιγμές καλά ήταν. Γκρίνιαζε φυσικά για το ποτό, έλεγε ότι ανησυχεί, έκλαιγε συχνά. Δεν μπορώ να βλέπω γυναίκα να κλαίει, μάνα μου τον καημένο. Μια μέρα της έδωσα το κινητό μου να κατεβάσει μια εφαρμογή και ήρθε ένα μήνυμα από ένα site γνωριμιών. Εγώ για πλάκα είχα γραφτεί. Πάλι έφυγε και την παρακαλούσα. Άρχισα να τα παίρνω πια. Είχε πρόβλημα η γυναίκα και της το είπα. Α, είδες και πριν να παντρευτείτε ότι κατέβαζε, ότι ήταν γραμμένο σε εφαρμογές γνωριμίων, αλλά είδες και το παντρεύτηκες. Κατά τα άλλα, τα τελευταία 2 χρόνια σε ταλαιπωρήσε το καλό το αγόρι. Όλα τα έχουμε, τίποτα δεν μας λείπει και αυτή βρίσκει αιτίες για καυγά. Εγώ φυσικά δεν απαντάω. Ας λέει. Μεταστράβωσε το πράγμα γιατί ήθελε γάμο. Ήθελες και γάμο μετά από όλα αυτά. Συγχαρητήρια. Και σε εσένα και σε μένα και όλες τις ηλίθιες.
που άντρας να είναι και ό,τι να είναι και τον μαντρευόμαστε. Παρακαλώ. Σε όλους τους ηλίθιους που η γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι και την μαντρεύονται. Αφού δεν μας έλειπε κάτι, σαν μαντρεμού παντρεμένοι ζούσαμε. Μου έλεγε ότι δεν θέλει να είναι εγκόμενα του τάδε στα 50 πλάς. Την είπα εντάξει, συμφωνώ, όταν είδε ότι θα αποχωρούσε από τη σχέση. Είπα ψέματα δηλαδή. Μετά όμως περνούσε ο καιρός και επειδή έλεγε ότι κάνω τον Κινέζο, άρχισε να μένει μαζί μου όλο και πιο πολύ. Είχα και την γκρίνια των γονιών μου. Είπα τότε κομμάτια να γίνει. Τι θα αλλάξει μήπως. Πήρε ένα δαχτυλίδι, την κάλεσα για φαγητό σε ένα σουβλαντζίδικο Αγίου Βαλεντίνου και τη το έδωσα. Τελικά ήταν πολύ μικρό για το δαχτυλό της, δεν είπε τίποτα βέβαια, αλλά. Την άλλη μέρα που είπα να πάμε να το ανοίξουμε, είπε αφού θα πάμε πίσω, αφού θα το πάμε πίσω, ας πάρουμε κανονικό μονόπετρο. Δεν ήξερα ότι έπρεπε να είναι μονόπετρο. Εγώ είχα αγοράσει ένα που ήταν ίδιο με μια θεία μου. Καλό ήταν. Ο Χρυσοχώος είχε πει ότι κάνει για τέτοια δουλειά. Τέλος πάντων είπα, οκ, αλλά η Χρυσοχώος είχε κάποιες αντιρρήσεις και όταν η γυναίκα μου παραπονέθηκε, τα πήρα άσχημα. Εκείνες τις μέρες μου την έπεφτε μια πιτσιρίκα στη δουλειά. Με καλούσε για καφέ όταν έφευγε ο άντρας της και σκέφτηκα ότι αρκετά ανέχτηκα τις παραξενίες της. Και πήγα για καφέ, κάνα δύο φορές. Άλλωστε, ποιος θα το μαθαίνει. Μετά από δύο μήνες, κατάλαβα ότι αν δεν δράσω άμεσα, θα τη χάσω. Οι γονείς μου δεν με άφηναν σε ησυχία. Την πήρα μια μέρα, πήραμε μαζί ένα μονόπετρο από ένα κατάστημα που ψήστησε ο κολλητός μου και ορίσαμε ημερομηνία γάμου. Όλα καλά. Ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Ένας πολιτικός στα γρήγορα και ένα τραπέζι στην οικογένεια και σύχασε το κεφάλι μου. Είναι όμως περίεργη γυναίκα και μια μέρα βρήκε στο κινητό τα μηνύματα που με έστελνε η πιτσιρίκα που με καλούσε για καφέ. Έγινε ένας μεγάλος καυγάς, τα μάζεψε και έφυγε. Λες και είχα κάνει έγκλημα, αφού ήταν πριν το γάμο. Το γάμο μου το σέβομαι εγώ. Τώρα τι λένε στους γονείς. Έτσι και μάθουν ποιος ακούει την κρίνια τους. Και οι φίλοι μου θα με πούνε μαλάκα. Άντε πάλι παρακάλια. Γύρισε μετά δύο μήνες άλλος άνθρωπος. Παραπονιόταν λιγότερο ευτυχώς, αλλά έκλαιγε τακτικά και μου την έσπαγε. Το σεξαρέωσε. Ποιος έχει όρεξη με τέτοια συμπεριφορά. Ήταν απαράδεκτη. Ήρθε ένα πρόβλημα υγείας, μου στάθηκε, δεν μπορώ να πω, έτσι δεν είναι τα ζευγάρια. Εκείνη είχε μικρανίες τακτικά, λέγω τι μπορώ να κάνω. Ας πηγαίνει στο μέρος της, το αν έχει πρόβλημα. Έχει ανθρώπους εκεί, αν θέλει βοήθεια. Εδώ στο σπίτι του να μαγειρέψει, δεν μπορεί να την πιάνω. Ήρθαν οι καραντίνες και έπαθα ένα ατύχημα. Με φρόντισε δύο μήνες. Και τι άλλο θα έκανε δηλαδή, αφού ήταν κλεισμένη μέσα έτσι κι αλλιώς, και τη το είπα. Πρόσφατα βρήκε κάτι κλήσεις και μηνύματα πάλι στο κινητό μου, αφού τη είπα να σταματήσει να το σκαλίζει. Εγώ δεν ψάχνω το δικό της. Άλλωστε με ποιο δικαίωμα με ελέγχει. Με τέτοια συμπεριφορά που έχει, θα είχα δίκιο να βρω άλλη. Και τη το είπα. Μου απάντησε ότι φυσικά μπορώ να έχω άλλη, επειδή είναι δικαίωμά μου, αρκεί να την ενημερώσω, γιατί έχει και εκείνη δικαίωμα να ξέρει τι της γίνεται. Δεν πάει καλά. Την παρακάλεσα να μην φύγει, δεν θέλω να είμαι μόνο. Στα 59 θέλει άνθρωπο στο σπίτι. Οι αρπαχτές δεν φτάνουν. Δεν μένει πολύ μαζί μου τώρα, τα Σαββατοκύριακα πιο πολύ και καμιά μέρα μέσα στην εβδομάδα. Έστω και έτσι ας μείνει μόνο. Έχω αναλάβει πλέον τις δουλειές που με αναλογούν, δηλαδή να πλένω τα δικά μου ρούχα για πρώτη φορά στη ζωή μου και για το σπίτι παίρνει μια γυναίκα τώρα. Μαγειρεύει βέβαια όταν έρχεται. Δεν είναι πια η γυναίκα που παντρεύτηκα. Αυτά θα έλεγε περίπου. Φιλιά πολλά. Μπάτσους πολλούς! 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 Αγαπητοί μου, συνεξαρτώμενοι ήσουν απάντοτε. Συνεξαρτώμενοι από τους γονείς σου. Συνεξαρτώμενοι από τον πρώτο σου άντρα. Συνεξαρτώμενοι από τις δύο σχέσεις που είχες στην διάμεσο, δεν μας λες λεπτομέρειες, αλλά μόνοι σου το λες, και συνεξαρτώμενοι και από το δεύτερο σου άντρα. Η τεχνική γκρέι ροκ καλή είναι, αλλά είναι για περιπτώσεις όπου δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον κακοποιητικό σύντροφο, τον νάρκισο. Εσύ όμως μπορείς να τον αποφύγεις. Και μπορούσες να τον αποφύγεις από την αρχή της γνωριμίας σας. Έχεις τεράστιο, βαθύ πρόβλημα συνεξάρτησης. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις οξία ψυχοθεραπεία, να πας και σε ψυχίατρο να δεις μήπως έχεις πάθει ακόμη και κατάθλιψη με αυτά και να πάρεις αντικαταθλιπτική θεραπεία και ότι άλλο σου συστήσει ο ψυχίατρος και ανάλαβε επιτέλους τον εαυτό σου στα 59, δεν είναι αργά. Σου λέω και 89 να ήσουν, με τέτοια θα πρέπει να έχεις σηκωθεί να φύγεις. Με όλη μου την αγάπη, με όλη μου την εκτίμηση, παραδέχομαι ότι και εγώ σας έχω πει πάρα πολλές φορές σε όλες μου σχεδόν τις σχέσεις εκτός από μία. Μπήρξα συνεξαρτώμενη. Τους από μία που ήταν και εκείνος συνεξαρτώμενος και εγώ συνεξαρτώμενος. Εγώ συνεξαρτώμενη μαζί που κάναμε πολύ καλό χαΐρι. Δηλαδή που το τελειώσαμε στο τέλος, αλλά δεν ήταν κακοποιητική σχέση μας. Καθόλου. Δεν κακοποιούσε ο ένας τον άλλο. Λοιπόν. Και εγώ έχω γίνει και διάσημη γιατί ψυχολόγος ούσα. Δεν,
δεν το αντιλήφθηκα και με χώρισε κιόλας. Ονόματα δεν λέμε, πολύ ψηδεθείου. Ξέρω τι σημαίνει να λες. Μα τώρα, αφού τακτοποιήθηκα τη μεγάλη παγίδα και τι θα πούν τα παιδιά μου και θα νιώσουν ανασφάλεια ότι η μάνα τους είναι μόνη της πάλι. Πάλι θα νιώθουν να πούνε ότι δεν έχει κάποιον η μάνα της και τι θα πούν οι γονείς μου και τι θα πει ο κόσμος. Α, και είδαμε και είπε ο κόσμος πολλά. Όταν με χώρισε εμένα στα γενέθλια μου στο 45, είπε πάρα πολλά κόσμος. Τι έγινε μετά, το ξέχασα. Και εκείνος ο κόσμος που πήγε εκείνα τα πολλά, ας συνέχιζα να παραμένω, ευτυχώς που με χώρισε. Αν συνέχιζα να παραμένω, θα μου παρήχει καμία βοήθεια ή θα με λυπόταν όταν θα πάθαινα και άλλα αυτοάνωσα από αυτά που έπαθα. Είναι αρρώστια η συνεξάρτηση. Και είσαι τόσο συνεξαρτημένη που θεωρείς ότι στον πρώτο σου γάμο ήσουν άρχισος. Πάρα καλά. Λοιπόν, ξαναλέω, η τεχνική γκρίζος βράχος, τον grey rock, είναι για περιπτώσεις που δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον άρχισο. Στην περίπτωση γάμου μπορείς να τον αποφύγεις. Σε παρακαλώ πολύ, σύνελθε. Ωραίο το χιουμοριστικό σου κείμενο. Και εγώ χρησιμοποιώ το χιούμορ ως μηχανισμό άμυνας. Δεν αρκεί. Πρέπει να ξυπνήσεις και να δεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη ελεύθερα αυτή τη φορά. Όχι με φόβο, όπως τότε που σου λέγανε οι γονείς σου ότι η ομορφιά δεν έχει σημασία και η σημασία έχει η μόρφωση. Εμένα μου λέγανε δεν έχει σημασία η ομορφιά. Δεν έχει σημασία να είσαι καλή μαθήτρια. Σημασία είσαι να είσαι αγία, να είσαι καλή χριστιανή. Ταυτίστηκα λίγο με τον γονείς σου, σε φάνταστη την ηλικία του. Να ξέρω, είμαι λίγο μικρότερη από σένα, αλλά μεγαλώσαμε σε παρόμοια κλίματα. Την αγάπη μου, καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους που πάσχουν από συνεξάρτηση. Ξαναλέω, είναι και άνδρες που πάσχουν από συνεξάρτηση, όχι μόνο γυναίκες. Και ο κατάλληλος για να καταλάβει τους τύπους προσωπικότητας μας είναι ένας ειδικός, όχι εμείς. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, οι θυματοποιημένοι, επαναθυματοποιούν τον εαυτό τους, θεωρώντας τον ότι ήταν άρχισος, σε μια περίπτωση στην οποία ήταν ξεκάθαρα συνεξαρτώμενος. Και ξαναλέω, πριν ολοκληρωθεί η ψυχοσυναισθηματική και εγκεφαλική ανάπτυξη ενός παιδιού, ενός νέου ανθρώπου, δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ότι έχει αυτό το στυλ προσωπικότητας ή το άλλο στυλ προσωπικότητας. Σας φιλώ. Καλή δύναμη σε όλους μας και καλή ελευθερία από το τέρας της συνεξάρτησης.